Λοιπόν, δεύτερο μέρος συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε αυτόν τον χάρτη, τον οποίο παρουσίασε ενώπιον βεβαίως των οπαδών του κόμματος, τον Γκρίζο Λύκο δηλαδή, ο πρόεδρος τους, ο Ντεβλέτ Μπαρτσελή. Μια ιδιαίτερα επιθετική και προκλητική ενέργεια, απολύτως καταδικαστέα, που νομίζω ότι δεν χρειάζεται κανείς να το σκεφτεί. Έτσι χαρακτηρίζεται αυτή η δημόσια ανάρτηση του χάρτη από ανώτατα στελέχη του κόμματος, μαζί με τον Μπαρτσελή, δηλαδή, ο οποίος είναι κυβερνητικός εταίρος, δηλαδή είναι στην κυβέρνηση, για να καταλάβετε. Δεν είναι απλά ένα κόμμα το οποίο ακολουθεί τη δική του πολιτική, είναι εταίρος στην κυβέρνηση. Λοιπόν, η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της κλιμάκωσης ακραίας ρητορικής από την Τουρκία, τις οποίες, όπως αναφέρουν μάρτυρες, σε καθημερινή βάση παρακολουθούμε μία, αν θέλετε, προοπτική όχι μόνο κλιμάκωσης επικίνδυνης κρίσης, αλλά και διαρκών αμφισβητήσεων. Τώρα, η Ελλάδα πώς να αντιδράσει σε αυτά τα οποία συμβαίνουν, δηλαδή. Οι τύποι πήγαν και δεν είναι γαλάζια πατρίδα. Εδώ μιλάμε για σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Όλα τουρκικά, δηλαδή όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μέχρι και την Κρήτη. Πάλι καλά που άφησαν εκτός του χάρτη, δηλαδή, και το Ιόνιο. Πραγματικά, κυριολεκτικά, δεν έχουν τον αλλάχ τους, δηλαδή, οι άνθρωποι. Έχουν θέμα. Ειδικά αυτός ο Μπαρτσελή έχει ζήτημα. Ο ένας πηγαίνει πιο προκλητικά σε ό,τι κινείται ή παρουσιάζει ο άλλος. Και δεν είναι μόνο ο Μπαρτσελή, ο οποίος έτσι γκρίζο λύκος είναι γκρίζη λύκη, κάτι μεταξύ ναζί και κάτι χειρότερο, αλλά βεβαίως είναι και οι κεμαλιστές και έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι η πιο ψύχρεμη φωνή στην Τουρκία, δυστυχώς, είτε είναι στη φυλακή, αυτή είναι η πραγματικότητα, είτε εκφέρεται όποτε τον Ταγίπ τον πιάσουν από το χέρι ή το αφήσουν κάτι στο χέρι, για να καταλαβαίνουμε και τι λέμε. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτά τα οποία συμβαίνουν, απίθανα δηλαδή, και νομίζω ότι δεν απαντάτε με τον ίδιο τρόπο, μόνο πλάκα κάνεις. Το να καθόμαστε εμείς και να κάνουμε αντίστοιχους χάρτες με τη μεγάλη ιδέα δεν ωφελεί σε τίποτα. Όλα αυτά έχουν κριθεί, ξέρετε, μέσα από διεθνείς συνθήκες και δεν χρειάζεται ούτε εμείς να μπαίνουμε σε αυτόν τον κόπο ή σε έναν δρόμο που πραγματικά νομίζω ότι οδηγεί μόνο στον παραλογισμό. Και με τη συνθήκη της Λοζάνης και με τις συνθήκες που προηγήθηκαν, αλλά και κατέληξε με τη συνθήκη των Παρισιών. Τελειώσαμε με την ιστορία, αυτά είναι. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε με βάση αυτά που συμβαίνουν στα ελληνοτουρκικά. Έχουμε δηλαδή απέναντι να πιέζουν, είναι καλοκαιράκι, έχουμε διάφορους τύπους οι οποίοι βγάζουν πάρα πολλά χρήματα και έχουμε τη διακίνηση των μεταναστών, γιατί μετανάστες είναι οι περισσότεροι, δεν είναι καν πρόσφυγες. Είχαμε λοιπόν ξαφνικά, χθες περίπου στις 10:30 το πρωί, στην κεντρικότερη παραλία της Ρόδου, δηλαδή εκεί μπροστά από το ενιδρίο, στην Μπούντα, να έρχονται ένα σκάφος, το οποίο να αποβιβάζει μικρό αριθμό ατόμων, δηλαδή έχει την αίσθηση ότι είναι ένα τουριστικό σκάφος το οποίο αφήνει επιβάτες. Τελικά καταδιώχθηκε από το ταχύπλο του λιμενικού, το οποίο κατάφερε να συλλάβει το χειριστή του. Εντοπίστηκαν λίγο αργότερα μία γυναίκα και ένα παιδί. Ενώ ο χειριστής κρατείται στο λιμεναρχείο, σήμερα το απόγευμα θα πήγαινε στον εισαγγελέα για να δούμε τι ακριβώς ουσιαστικά θα αποφασιστεί. Και μάλιστα υπήρχαν πληροφορίες ότι τελικά ήταν δύο τα σκάφη. Μάλιστα υπάρχει και ένα σχετικό βίντεο, το οποίο φαντάζομαι ότι θα μελετήσουν και οι άνθρωποι του λιμεναρχείου. Τώρα, πάμε λίγο ξανά στα θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, με αφορμή τη σημερινή συνέντευξη τύπου από την Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και πρόεδρο για τη Χαρούλα Γιασιράνη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα υπόθηκαν, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν, δηλαδή ανακοινώσεις ενδεκακήθεν τις τελευταίες ημέρες. Την τελευταία εβδομάδα, όπως όλοι θα έχετε διαπιστώσει, γίνεται μια συγκροτημένη, συντονισμένη, συγχρονισμένη, όπως θέλετε το λέτε, επίθεση απέναντι στην Περιφερειακή Αρχή σε ό,τι αφορά τα θέματα υγείας. Και πια και την συμβολή της Περιφέρειας επί της ουσίας σε ό,τι αφορά τα θέματα της υγείας. Τόσο ο Περιφερειάρχης, άλλο τόσο και εγώ, έχουμε χυδαία στοχοποιηθεί από μια μερίδα αυτών που δημοσιολογούν για την σκληρή δουλειά που έχουμε κάνει ώστε χωρίς αρμοδιότητα, να το πούμε για χιλιοστή φορά να το αντιληφθεί ο κόσμος, χωρίς λοιπόν αρμοδιότητα, η Περιφέρεια
του Νοτιού Αιγαίου να έχει συμβάλει, συνδράμει, υποστηρίξει και να συνεχίζει καθημερινά να υποστηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από όλες αυτές τις επιθέσεις που έχουμε δεχτεί τόσο ο Περιφερειάρχης, άλλο τόσο και εγώ, τις άδικες επιθέσεις θα πω και τις χυδαίες καμιά φορά από μερικούς. Εκείνο που κατάλαβα και διαπιστώνω δηλαδή, γιατί η ρητορική αυτό το σκοπό έχει, δεν είναι αυτή καθ' αυτή η επίθεση στην Περιφερειακή Αρχή ή σε εμάς προσωπικά, αλλά είναι ουσιαστικά η επίθεση στην παραγωγή έργου που η Περιφερειακή Αρχή είναι εκείνη που επιτελεί συστηματικά, μαζεύοντας όλους τους σπόρους τα τελευταία χρόνια για να τους διοχετεύσει από όποιο χρηματοδοτικό εργαλείο μπορεί να τους διοχετεύσει λοιπόν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σας έχω πει επανειλημμένα και την περασμένη εβδομάδα ακόμα που είχαμε την συνέντευξη στο δικό μου το γραφείο, πόσο σημαντική συμβολή και υποστήριξη έχουμε παρέχει στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Από πού να τα αρχίσουμε, από τους εξοπλισμούς, 100 εκατομμύρια ευρώ. Να το πάρουμε από την ειδική άδεια που πήραμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να διοχετεύσουμε πόρους του ΕΣΠΑ για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τις μισθοδοσίες των γιατρών και των υπόλοιπων υγειονομικών στις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Να μιλήσουμε και λίγο για το ΕΚΑΒ, όπου με προνομιακό τρόπο η περιφέρεια το έχει υποστηρίξει τόσο σε εξοπλισμό αλλά και με τους 17 ανθρώπους που μισθοδοτεί επίσης από πόρους του ΕΣΠΑ. Τι είναι αυτό που γίνεται λοιπόν όλη την τελευταία εβδομάδα και γιατί γίνεται? Εμείς δεν έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε, ούτε είμαστε από εκείνους οι οποίοι εθεροβατούμε και λέμε ότι τα θέματα της υγείας έχουν λυθεί όλα. Καθόλου. Αντιθέτως μάλιστα. Εργαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά και ασκούμε όλες εκείνες τις πιέσεις προς πάσα κατεύθυνση και σε κάθε κυβέρνηση, ούτως ώστε το υγειονομικό σύστημα στα νησιά να είναι στο ανώτερο δυνατό επίπεδο. Γι' αυτό και η δική μας συμβολή, χωρίς αρμοδιότητα, να το πω ακόμα μια φορά. Λοιπόν, να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε στην ΚΟ και πάμε να δούμε κάποια εξαιρετικά πλάνα. Είναι από το COSA News. Έχει να κάνει με τα θυρανίξια ενός ναού, ο οποίος χτίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε για τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου της Νέας Αλικαρνασσού στην ΚΟ, δηλαδή στην περιοχή Λάμπη. Τώρα Νέα Αλικαρνασσός, παλιά Αλικαρνασσός. Μιλάμε τώρα για τα πέραν τουρκικά παράλια, το Μπόντρουμ δηλαδή, η παλιά Αλικαρνασσός και βεβαίως οι περισσότεροι, γιατί ο ναός είναι Άγιος Γιώργης, διότι είχαμε τον Άγιο Γιώργη στο Πετρούμι. Στο Πετρούμι δηλαδή απέναντι είχαμε δύο σημαντικούς ναούς, τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Γιώργη. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον τώρα ότι αυτή η εικόνα που βλέπετε την έφερα δηλαδή αμέσως μετά, αν θέλετε, την μικρασιατική καταστροφή, τα όσα είχαν συμβεί εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Την έφερε μία οικογένεια, την προστάτευε μία οικογένεια, οι άνθρωποι που είχαν καταγωγή απέναντι το Πετρούμι, και είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει και με την ανταλλαγή των πληθυσμών δηλαδή. Αν θυμάμαι καλά από κάποια στοιχεία τα οποία διάβασα, νομίζω το 1/3 των ΚΟΟΝ είναι πετρουμιανοί, όπως επίσης ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των τώρα κατοίκων των πετρουμιανών ήταν ΚΟΟΗ δηλαδή, ήταν αυτά τα οποία βιώσαμε σε κάποια χρόνια, ότι αν υπήρχε μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτά τα ζητήματα. Σε ό,τι για να κάνει με την Εκκλησία, να πούμε καταρχήν ότι ήταν μια προσπάθεια που εδώ και χρόνια γινόταν σταδιακά. Στις εκδηλώσεις που έγιναν το Σαββατοκύριακο συμμετείχαν ο Μητροπολίτης της ΚΟ και Νησίρων Ναθαναήλ, ο Μητροπολίτης Αγκύρας Ιερεμίας, ο Μητροπολίτης Σίμης Χρυσόστομος και ο Αρχιμανδρίτης Ναθαναήλ, ηγούμενος της Ιερέας Μονής Ιβύρων. Είναι δηλαδή άνθρωποι που έχουν καταγωγή από την ΚΟ. Και βεβαίως είχαμε τους πανηγυρικούς δηλαδή, από τον Δήμαρχο, από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Μικρασιατών της ΚΟ, τον Αλέκο Μαρκόγλου, και βεβαίως και από τον Μητροπολίτη Ναθαναήλ. Είχαμε απονομή
με κάποιων σταυρών, ήθιστε στην εκκλησία με βάση την προσφορά δηλαδή στους κυρίους Θεοδόση Βαρκά, στον πρώην δήμαρχο, στον κύριο Εμμανουήλ Γεώργιο Τσιγαρά και στον Αλέκο Μαρκόγλου. Και βίωσαν μοναδικές στιγμές, νομίζω το όνειρο μιας γενιάς που κάποιοι εξ αυτών δεν κατάφεραν να δουν την εκκλησία. Γίνεται πραγματικότητα, υπήρξε συγκίνηση, μοναδικές στιγμές, όπως επίσης μοναδικές στιγμές είναι βεβαίως, νομίζω ότι όσοι γνωρίζουν την διαδικασία, τη θεωρούν ότι είναι από τις συγκλονιστικές στιγμές, είναι ο καταμερισμός των Ιερών Λειψάδων, δηλαδή είναι κάτι εξίσου μοναδικό. Λοιπόν, καλορίζικη, νομίζω ότι το όνειρο γίνεται πραγματικότητα και γνωρίζω από το ρεπορτάζ ότι υπάρχει και η πρόθεση, τουλάχιστον αυτό βγαίνει, από την περιφέρεια δίπλα ακριβώς να βοηθήσει στην ανέγερση ενός κτηρίου που θα στεγάζει όλον αυτόν τον πλούτο των μικρασιατών, των κατοίκων του Πετρομίου που εδώ και χρόνια, πόσα χρόνια, 100 περίπου χρόνια, φύλαξαν και την θαυματεργή εικόνα, για την οποία έχει γράψει ένα εξαιρετικό πόνημα και ο Νίκος ο Ιερομνήμων, ο Ιωδήφης δηλαδή, αλλά έχω διαβάσει και κάποια εξαιρετικά κείμενα και από τον Κώστα τον Κογιόπουλο, αλλά και από τον Βασίλη του Χατζηβασιλείου. Και όχι μόνο δηλαδή, αλλά είναι εξαιρετικές αυτές οι εικόνες από την ΚΟ. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Είχε τεθεί πριν από κάποιο καιρό. Έχουμε εμείς σε μία συνεννόηση με τον Υπουργό, δηλαδή τον Υφυπουργό μάλλον Περιβάλλοντος, τον Γιώργο Αμυρά, τι γίνεται με το θέμα των ελαφιών, διότι είναι πολλά τα παράπονα τα οποία έρχονται από την Νότια Ρόδο, ότι το λησμονήσαμε, το ξεχάσαμε, ότι τι γίνεται, πώς προχωράει αυτό το σχέδιο. Είχαμε και μία πρωτοβουλία η οποία αναλήφθηκε από τον Δήμο της Ρόδου σε αυτό το πλαίσιο. Δεν ξέρω που θα οδηγήσει. Θυμόμαστε ότι είχε γίνει μια πρώτη συνάντηση. Είχαν αναφερθεί σε ένα σχέδιο. Να δούμε τι γίνεται στην συνέχεια. Λοιπόν, και θα ήθελα σε αυτό το σημείο, αν έχουμε χρόνο, να ακούσουμε λίγα στοιχεία από αυτά που μας είχε πει ο Αντιδήμαρχος και Αναπληρωτής Δημάρχου, ο κύριος Στράτος Καρίκης. Όπως είναι γνωστό, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια συνάντηση διαδικτυακή με συμμετοχή του κυρίου Καραταπάνη, της κυρίας Πάτα και βέβαια είχαμε μια σύνδεση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για το θέμα των ελαφιών προκειμένου να αναλύσουμε και επιστημονικά μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα να ακούσουμε απόψεις που μέχρι σήμερα πραγματικά και εγώ δεν είχα ακούσει. Ήταν πολύ επικοδομητική αυτή η συζήτηση. Ξεκάθαρες οι θέσεις από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τους αρμόδιους καθηγητές για το πώς πρέπει να διαχειριστούμε τα ελάφια. Και αυτό που προέχει, όπως καταλάβαμε όλοι, είναι να γίνει μια καταγραφή με σύγχρονα μέσα. Υπάρχουν πλέον σύγχρονες μέθοδοι για το για την καταγραφή του αριθμού και των περιοχών που βρίσκονται τα ελάφια και βέβαια μέσα από αυτήν τη διαδικασία όταν ξέρουμε αναλυτικά τα δεδομένα η πρόταση είναι στη συνέχεια να πάμε σε έναν μεγάλο κλειστό σταθμό όπου εκεί ουσιαστικά θα είναι ένα υγειονομικό πάρκο για τα ελάφια για να μπαίνουν και εκεί μέσα να γίνονται και θεραπείες, με λίγα λόγια να φροντίζονται τα ελάφια που έχουν πρόβλημα και βέβαια εκεί θα γίνεται και η καταγραφή τους πάλι με σύγχρονα δεδομένα ώστε να γνωρίζουμε την πορεία τους μέσα στο νησί. Συγκεκριμένα τα βήματα λοιπόν που προτείνει το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και μέσα από τη μελέτη που ήδη ξέρουμε ότι θα τρέξει από τη Διεύθυνση Δασών είναι απόλυτη πίστη του Δήμου, του Δημάρχου και όλων ημών ότι πρέπει να καταγραφούν αυτά τα δεδομένα, να ληφθούν υπόψη στις μελέτες που θα τρέξουν για τα ελάφια ώστε να πάμε στις καλύτερες δυνατές λύσεις. Λοιπόν, είναι μια θετική εξέλιξη από τα ελάφια μπριζολάκια και παϊδάκια στα ελάφια στο πάρκο. Νομίζω ότι είναι σε μια σωστή κατεύθυνση. Περιμένουμε να δούμε και τα βήματα τα οποία κάνει η δασική υπηρεσία μετά τις εντολές οι οποίες δόθηκαν και τον περίφημο οδικό χάρτη που είχε παρουσιαστεί.
Τώρα, κάποια στοιχεία πριν να κλείσουμε. Την ερχόμενη Τετάρτη έχουμε τηλεδιάσκεψη για την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης Περιφέρειας. Θυμίζω επίσης Τετάρτη έχουμε τα εγκαίνια του λιμανιού των Λειψών, όπου στους Λειψούς θα τιμήσουν και τον Γιώργο Χατζημάρκο για την συμβολή του. Επίσης, ως το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε τα 600 ευρώ το ανώτατο, από 18 ως 600 στους δικαιούχους για τον περίφημο Power Pass, δηλαδή την πλατφόρμα για το ρεύμα. Να δούμε τι θα γίνει και με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, γιατί και εδώ υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Θυμίζω ότι από σήμερα ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις, δηλαδή ήδη ξεκίνησαν. Θα διαρκέσουν από τις 11 Ιουλίου στις 31 Αυγούστου και μπορεί η αγορά να δουλεύει, αλλά η ένδυση κλονίζεται, γιατί από τη μία υπάρχουν οι μεγάλες αλυσίδες, όπου δεν μπορείς ουσιαστικά να τις αντιμετωπίσει με βάση το κόστος, που είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Είναι κλάδος που δεν πηγαίνει καλά σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους, οπότε είναι μια, αν θέλετε, όθηση στη δυναμική. Και βλέπω επίσης μια επιστολή η οποία απευθύνεται στην ΔΕΗ, στους αντίστοιχους τομεάρχες, και έχει να κάνει με αυτό το οποίο προκάλεσε την αγανάκτηση όλων ημών, δηλαδή με την περίφημη ρήτρα η οποία έχει να κάνει με την ισιωτικότητα, δηλαδή την εντοπιότητα, κατά πόσον ισχύει, μετά από την αλλαγή ως προς την πρόθεση της ΔΕΗ, ρωτούν και θέλουν να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή αν θα καλέσουν τα στελέχη από τη Ρόδο στη συνέντευξη, τι προβλέπετε με βάση τον αριθμό τον οποίο έχει ανακοινώσει η ΔΕΗ, δηλαδή αν είναι 33 θέσεις ή αν είναι περισσότερες, και ζητάει απαντήσεις, επαναλαμβάνω, από τους αντίστοιχους τομεάρχες της ΔΕΗ, γιατί ακόμα το θέμα δεν έχει κλείσει. Νομίζω ότι ξεκίνησαν και κάποια παίγνια σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, από εμάς ραντεβού για αύριο στις 3. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους.